για πολλές αδικίες που οδηγούν σε λιγότερες θέσεις εργασίας όσον αφορά δουλειές εργατών στις αρχαιολογικές ανασκαφές, κάνουν λόγο υποψήφοι από την περιοχή του Βοΐου. Αδικίες που, όπως υπογράμμισαν, είτε οφείλονται στην ίδια την νομοθεσία, είτε, όπως μας δήλωσαν, στις ερμηνείες που δίνει κάθε κατατόπου σε φορεία αρχαιοτήτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα όσα είπαν στον ΦΛΑΣ, η προκήρυξη που τρέχει περιέχει σημεία που βγάζει εκτός κόσμο λόγω ηλικιακών κριτηρίων. Βρισκόμαστε στην πόλη της Χιάτιστας, στην πλατεία Γεράνιας. Έχουμε συγκεντρωμένο κόσμο, όλοι τους εδώ είναι υποψήφοι εργάτες για τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, σε λίγες ημέρες έχουμε και τα αποτελέσματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Κάτανο, καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο ακριβώς, όλος αυτός εδώ ο κόσμος τι ζητάει? Αυτό που ζητάει ο κόσμος, πρώτα ζητάει εργασία. Το βασικό είναι θέμα εργασίας, γιατί έχουμε θέματα χοντρό. Η ανεργία είναι βασικό θέμα και ειδικά στο ΒΟ είναι σε μεγάλη έκταση. Άρα ζητάμε πρώτον εργασία. Ζητάμε θέσεις εργασίας. Φέτος στην Κοζάνη και στη Μαυροπηγή και στο Κλήτος οι θέσεις εργασίας είναι λιγότερες από άλλες χρονιές. Άρα το βασικό, ξεκινάμε από θέσεις εργασίας, αύξηση της θέσης εργασιών ως προς την ηλικία. Οι προκήρυξες όρες λένε 18 μέχρι 65. Το 65 πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να γίνει 67, γιατί οι συντάξεις πήγαν στα 67. Άρα να μεγαλώσει, λέτε, και το όριο ηλικίας. Βεβαίως, να γίνει 67. Τι σημαίνει καταρχήν αυτή η δουλειά για εσάς που κυνηγάτε για να μπείτε μέσα στις αρχαιολογικές ανασκαφές? Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές και κοιτάζουμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο και είμαστε κοντά και στη σύνταξη να βάλουμε και ένσημα. Έχετε δουλέψει και παλαιότερα στις ανασκαφές? Ναι, έχω 43 μήνες προϋπηρεσία. Και φέτο το σύστημα είμαι απ' έξω. Ζητάμε μια ποσόστοση. Ένα 10% σε εκάστοτε προκηρύξεις οι οποίες βγαίνουν, να μπαίνουν και άτομα από ηλικίας 55 μέχρι και 65 χρονών, γιατί σε αυτή την ηλικία για να βρεις σε άλλον τομέα είναι λίγο δύσκολο για δουλειά. Τι σημαίνει για μας? Ασφάλεια, ένσημα. Τώρα δηλαδή για πόσο καιρό εσάς σας πιάνει το σύστημα? Τώρα εγώ, επειδή είμαι γεννημένος το Γενάρη, είμαι το 1953, τώρα μπήκα στα 66. Για ένα μήνα τώρα δηλαδή είστε εκτός? Ακριβώς. Και αν προκύψει κάτι ή να κάνω μια έσταση. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους που συναντήσαμε, μας δήλωσαν ότι δεν τηρείται το ποσοστό του 30% που ορίζει ο νόμος για τους πολύτεκνους. Αλλά οι προσλήψεις σε αυτή την κατηγορία ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το πλαφόν εις βάρος των ιδίων. Μάλιστα, καταγγέλουν ότι ενώ ο νόμος δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε μόλις ένα μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας, τελικά οι συμμετοχές στην ίδια προκήρυξη μπορεί να είναι περισσότερες από την ίδια πολύτεκνη οικογένεια, λόγω μη διασύνδεσης και επαλήθευσης των δεδομένων μεταξύ των εφορίων. Ο νόμος των πολυτέκνων γενικά λέει ότι οι υποψήφοι της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 30% προσπλήρωση θέσεων στο κλάδο και κάθε ειδικότητα, δηλαδή ή αρχαιολόγος ή οτιδήποτε είναι. Μέσα εκεί έχει πολλές υπεξαιρέσεις, μονογονεϊκές, ανάπηρους πολέμων, υπάρχουν πολλοί νόμοι μέσα. Για να καταλάβουμε, αυτό το 30% τηρείται ή φεύγουμε και πάνω από το 30%? Έχουν φύγει κατά πολύ τα όρια πάνω, το οποίο σχεδόν καλύβει τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή μου λέτε αυτό που είπαμε και πριν, ότι σε παλαιότερους διαγωνισμούς είχε ξεφύγει αυτό το 30%. Δεν το προσέχαμε κι εμείς καθόλου, γιατί δεν ξέραμε τους νόμους. Φέτος μας το είπε κάποιο άτομο, τους είδαμε και γι' αυτό το κυνηγήσαμε κι εμείς λίγο πιο πολύ. Πρώτα δεν γνωρίζαμε τίποτα εμείς. Τι σημαίνει ακριβώς δηλαδή αυτή η μοριοδότηση των 300 μοριών, εξηγήστε το. Ότι τον πρώτο λόγο πάντα έχουν οι πολύτεκνοι και οι υπόλοιποι ό,τι περισσέψει, να το πω πολύ λαϊκά. Για να είμαστε και δίκαιοι, ο πολύτεκνος έχει επίσης πολύ μεγάλες ανάγκες. Ο πολύτεκνος έχει, αλλά και ένας ο οποίος είναι σε ηλικία 55 ή 57 ή 60 χρονών, το να βγει έξω στο ελεύθερο εμπόριο πολύ δύσκολα θα βρει δουλειά. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εδώ τώρα θέλει μια χρυσή τομή πάντως. Αυτό ζητάτε εσείς. Αν στα 100 τα άτομα μπορούσαν να πάρουν 7-8 άτομα τα οποία φτάνουν στο όριο συντάξεως το ίδιο και στην ΕΦΑ της Κοζάνης. Αυτό τώρα θέλει νομοθετική πρωτοβουλία και από τους βουλευτές και εδώ. Να βγει, δηλαδή όποτε βγάζω τις προκηρύξεις, να το δουν και λίγο και τους μεγάλους σε ηλικία με λίγο διαφορετικό μάτι. Πόσα ένσημα τώρα χρειάζεται για να βγει στη σύνταξη? Εγώ χρειάζομαι άλλα 2 χρόνια, τα οποία για φέτος και εγώ είμαι έξω, γιατί έχω 43 μήνες μοριοδότηση. Και δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Πουθενά άλλου δουλειά μπορείς να βρεις πέρα από τις ανασκαφές? Μόνο στη Γερμανία μετανάστης. Ο νόμος το αναφέρει καθαρά ότι ένα μέλος της χρησιμοποιεί την πολυτεκνία. Αν είμαστε 4 αδέρφια, άρα είμαστε τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, άρα είμαστε 4 αδέρφια,
η Δυτική Μακεδονία έχει 4 νόμους, μπορούμε άνετα σε κάθε νομό, ο καθένας όταν βγει προκήρυξη, να κάνουμε αίτηση και να πάρουμε σε κάθε νομό, ο καθένας, τα 300 μόρια της Πολυτεχνείας. 4 εφορίες έχουμε. 4. Άρα δηλαδή Φλόρινα, θα μπορεί το κάθε παιδί να πάει σε κάθε εφορία, σε διαφορετική εφορία, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών. Βεβαίως, δεν υπάρχει ούτε online ούτε τίποτα μεταξύ τους, αφού είπαμε και προηγουμένως που είπε και ο συνάδελφος ότι βγάζει μία, δεν ξέρει τι βγάζει η άλλη, δεν υπάρχει συνεννόηση. Άμα πάμε στην ίδια εφορία για παράδειγμα, θα δουν ότι έχουμε το ίδιο επίθετο, θα ρωτήσουν, ναι, θα το ανακαλύψουν ας πούμε. Στην ίδια αν όμως πάμε εσύ Φλόρινα, εγώ Κοζάνη, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Όχι. Και έχουμε και δύο δουλειά. Και παίρνουμε τη δουλειά από κάποιον άλλο. Τέλος, οι πολίτες που μας μίλησαν επισήμαναν και κάποιες άλλες, όπως ανέφεραν, αδικίες που υπάρχουν στον τρόπο μοριοδότησης για προσλήψεις συμβασιούχων εργατών στις ανασκαφές σε σχέση με υποψήφιους άλλων περιοχών αλλά και ειδικοτήτων. Μέχρι το 2014, 31 Οκτωβρίου του 2014, οι εφορίες ήταν χωρισμένες σε βυζαντινά και κλασικά. Η Κοζάνη είχε κλασικά, η Βέρεια και η Καστοριά ήταν βυζαντινά. Όταν κάναμε εμείς, και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι που κάναμε τα χαρτιά στη Βέρεια ή στην Καστοριά, μας έβγαζε εκτός το σύστημα λόγω έλλειψης εμπειρίας. Επειδή δεν είχαμε εμπειρία πάνω σε βυζαντινά, ανασυλλητικά και αυτά. Έρχονται τα παιδιά, οι συνάδελφοι από τη Βέρεια και από την Καστοριά, και προσμετράν και τα βυζαντινά και τα κλασικά, προστίτονται και μοριοδοτούνται. Ενώ εμείς μοριοδοτούμαστε μόνο σε κλασικά. Εδώ υπάρχει μια δίκαια. Δηλαδή ζητάμε ότι τουλάχιστον από τη Βέρεια και από την Καστοριά μέχρι το 2014 δεν πρέπει να προσμετράν τα μόρια, γιατί ήταν βυζαντινά και δεν είναι κλασικά. Εμείς είμαστε σωστικές ανασκαφές, δεν περνάει κανένας. Εμείς με τα ένσημα τα σωστικά πηταγόμαστε απ' έξω. Κάνουμε Καστοριά και Βέρεια. Άμα βάλει σωστικές ανασκαφές, όλοι είναι πηταγμένοι απ' έξω κι αυτοί. Γιατί η περιοχή δικιά μας έχει πολλή ενεργία. Δεν γίνεται τώρα να έρχονται από άλλους νομούς και η περιοχή με τόση ενεργία Δυτική Μακεδονία να είμαστε απ' έξω. Στη Φλόρινα βγήκε η προκήρυξη, βγήκαν τα αποτελέσματα. Για 100 εργάτες είχε 12 αρχαιολόγους. Στην Κοζάνη για 200 εργάτες. Σύνευε, έχει 42 αρχαιολόγους. Είναι αρκετοί, εκτός αν η κυρία Χονδρογιάννη μας πει ότι επίκειται καμιά νέα προκήρυξη, όχι αυτή που είχε πει την άλλη φορά, η οποία έβγαλε για εξειδικευμένες εργασίες, έβγαλε για 5-6 άτομα, εκτός αν έχει κατά νου για να βγάλουν σύντομα άλλη προκήρυξη. Αν βγει άλλη προκήρυξη, είναι διαφορετικά, είναι αρκετά τα άτομα. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι στα αυριανά δελτία ο ΦΛΑΣ θα παρουσιάσει τη θέση της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης για όλα όσα ακούστηκαν σήμερα.